που στην ουσία φέρνει τον παρακαδικό, αν όχι με τα δύο πόδια, με το ένα πόδι στη γάμα εθνική. Λίγα λεπτά μετά την ολοκλήρωση του αγώνα, τα πρώτα συναισθήματα. Η αλήθεια είναι ότι περιμένουμε πώς και πώς αυτό το παιχνίδι. Έχουμε ξεκινήσει πάρα πολύ καλά. Θέλαμε τη νίκη οπωσδήποτε, γιατί και ο Μιλτιάδης ζούσε για αυτό το παιχνίδι, γιατί έχει κάνει ήδη μία ήττα. Εμείς θέλαμε να φτάσουμε στους 10 βαθμούς, γιατί έχουμε και ρεπόν τελευταία αγωνιστική. Ήταν ένα πάρα πολύ δύσκολο παιχνίδι και η συγκόπηση του ξεροφείου πιστεύω στη φάση κρίθηκε. Όποιος έβαζε τον κόλλο θα πήρε το παιχνίδι. Η άλλη ομάδα έμεινε από δυνάμεις. Πιστεύω ότι εμείς πεισμόσαμε. Είναι και η έδρα εδώ που μας έδωσε όθηση και είχε πάρα πολύ κόσμο σήμερα. Είναι και η φανέλα του Πανακαδικού πάρα πολύ βαριά και παίζει πάρα πολύ ρόλο αυτό. Και σίγουρα έχουν φτερά τα πόδια μας και πιστεύω φαίνεται και στον αγωνιστικό χώρο αυτό. Νίκο, η ομάδα ήττη σε πρωτάθλημα και κύπελλο. Double και τώρα σχεδόν με το 1,5 πόδι στην ΓΑΜΑ Εθνική. Αίτητη στον πέμπτο όμιλο των Παραζανόδου. Ποιο είναι το μυστικό της επιτυχίας? Τι είναι αυτό που κάνει τον Πανακαδικό φέτος τόσο ισχυρό και τόσο δυναμικό στα παιχνίδια του? Πιστεύω υπάρχει μεγάλη ποιότητα παιχτών. Πάρα πολύ καλή και πολύ καλοί παίχτες. Έχουμε βάθος στο ρόστερ και το πρώτο και πρώτο για μένα, που το λέω από όταν ήρθα στην ομάδα, είναι το βάρος φανέλας. Ο Πανακαδικός έχει πολύ βαριά φανέλα. Ο αντίπαλος, αν έχετε εδώ, φαίνεται ότι δεν θα πω τρέμει, αλλά καταλαβαίνει ότι έχει έρθει σε ένα δύσκολο παιχνίδι, σε ένα δύσκολο γήπεδο που δύσκολο θα πάρει. Και μιας και γνωρίζεις από το ειδικό βάρος που έχει φανέλα του Πανακαδικού, το σημερινό παιχνίδι με την παρουσία του κόσμου που προανέφερες κι εσύ, για σένα ναι, τι είναι, πώς το έζησες, πώς το ένιωσες? Είναι μια στιγμή που θα τη θυμάσαι? Κοιτάξτε. Στα παρά και στους αγώνες που έχουμε παίξει εδώ έχει πάρα πολύ κόσμο. Νομίζω μας έχει φωτίσει πάρα πολύ ο κόσμος. Δεν ξέρω τώρα τον αριθμό, αλλά εμείς βλέποντας όλο αυτό τον κόσμο να φωνάζει με την τρομπέτα που έχουμε στην κερκίδα, μας δίνει όθηση αυτό. Και φαίνεται και με τα παιδιά που συζητάμε, δίνουν το 110%. Και αυτό φαίνεται και στο γήπεδο, πιστεύω. Έχουμε παίξει πάρα πολύ καλά και τους τρεις αγώνες στην έδρα μας. Και πέρα από την επίτευξη όλων των στόχων σε τοπικό επίπεδο και όπως όλα δείχνουν, θέλουμε να πιστεύουμε και εμείς, και τον τρίτο πολύ μεγάλο στόχο της ανόδου στις εθνικές, επιστροφής στις εθνικές κατηγορίες, είναι ένα από τα κέρδη το γεγονός ότι ο κόσμος επιστρέφει στο γήπεδο και βρίσκεται στο πλευρό της ομάδας. Θα είναι ένα στοίχημα να επιστρέψει, γιατί δυστυχώς όλο το προηγούμενο διάστημα και σε τοπικό επίπεδο. Και την προηγούμενη χρονιά θεωρώ ότι η προσέλευση του κόσμου δεν ήταν αντάξια της ιστορίας του συλλόγου. Ισχύει. Σίγουρα ο κόσμος δεν θέλει να βλέπει τον Πανακαδικό στα τοπικά. Και αυτό φαίνεται με την παρουσία του σήμερα. Θέλει να δώσει μια όθηση στην ομάδα να ανέβει στην επόμενη κατηγορία. Και θέλω να πιστεύω, γιατί αξίζει αυτή η ομάδα, να έχει γεμάτο γήπεδο σε κάθε αγώνα που παίζει εδώ.